Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Mega Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Τα πάνω κάτω θα έρθουν, μιας και ο γάμος ενός αγαπημένου ζευγαριού, της Ισμήνης και του Κωνσταντίνου, θα διαλυθεί εξαιτίας μιας γυναίκας. Ο άντρας αποφασίζει να βρει μια γραμματέα να τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του στο γραφείο, ρυθμίζοντας τα ραντεβού με τους πελάτες του. Τότε εμφανίζεται ως υποψήφια για την θέση η γοητευτική Σοφία, την οποία θα υποδηθεί η Σκεύη Παπαμιλτιάδους. Η πρώτη εντύπωση του Κωνσταντίνου για εκείνη είναι πολύ θετική, μιας και διαπιστώνει ότι οι γνώσεις και η συμπεριφορά της ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις του. Έτσι λοιπόν ζητά από την κοπέλα να ξεκινήσει να εργάζεται στο πλευρό του. Όμως η Σοφία αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για το νέο της αφεντικό και συνεχώς του κάνει φιλοφρονήσεις. Λίγο αργότερα η Ισμήνη επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο στο γραφείο και αμέσως παρατηρεί την διαχειτικότητα της νεαρής κοπέλας προς τον Κωνσταντίνο. Γεγονός που την ενοχλεί πολύ. Έτσι λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία αναφέρει τον προβληματισμό της για την Σοφία στο σύζυγό της, όμως εκείνος προσπαθεί να την καθησυχάσει τονίζοντάς της πως δεν υπάρχει τίποτα μέμπτο ανάμεσά τους. Ωστόσο η ανησυχία της Ισμήνης συνεχίζεται και έτσι ο γάμος τους περνά μια νέα σοβαρή κρίση. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος κατηγορεί την Ισμήνη για έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ εκείνη θεωρεί ύποπτο το γεγονός ότι εκείνος δεν παραδέχεται πως η Σοφία έχει ερωτικές προθέσεις προς αυτόν. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η γραμματέα συνεχίζει να του δείχνει με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον της, κάτι που τον φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!